Με μια συγκεκριμένη πρόταση, την οποία μάλιστα σε αντιπολιτευτικό επίπεδο στην Πελοπόννησο έχει καταφέρει να την αποδείξει ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης και υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοπονίσου Νίκος Γόντικας, παρουσίασε 11 υποψηφίους για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Περίσεψαν το τελευταίο διάστημα οι διαγραφές Περιφερειακών Συμβούλων, οι μεταγραφές, οι πιέσεις και τα μαγειρέματα στην Πελοπόννησο. Καθώς ανακοινώνονται οι υποψήφοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι εκλεκτοί του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ φοράνε το μανδύα του ανεξάρτητου. Ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας αλληλοσπανάσεται αντεκλήσεις και χαρακτηρισμοί που ξεφεύγουν από τα όρια. Ακόμα και στις εκδηλώσεις όπου σωματεία εργαζόμενοι κόβουν την πίτα τους, παρελάβουν οι υποψήφοι και τις μετατρέπουν σε φιέστες αντιπαράθεσης. Ακόμα και στην πίτα των ΑΜΕΑ, ο κύριος Στατούλης κάρφωνε τον Νίκα, αφού δεν μπόρεσε να τον ρίξει στη θάλασσα στον αγιασμό των υδάτων στα Θεοφάνεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Γόντικας άσκησε σκληρή κριτική τόσο στην απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή, όσο και στις προτάσεις που υπάρχουν από τους Παναγιώτη Νίκα και Γιώργο Δέδε. Ο μέχρι τώρα εκλεκτός του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του λαός του Καρατζαφέρη, κύριος Στατούλης, αφού έφαγε πόρτα από όλους, αφού 3 χρόνια προσεγγίζει με κάθε ευκαιρία το ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι και εκ νέου πρωθυπουργό διέβλεψε τον Τσίπρα στο Περιφερειακό Συνέδριο πριν από 1 χρόνο στην Τρίπολη, τώρα ο κύριος Στατούλης φόρεσε την προβιά του ανεξάρτητου. Αυτά τα μαγειρέματα και οι διεργασίες στην περιφέρεια, που είναι αντιστοίχηση και αντανάκλαση με την εικόνα που παρουσιάζει αυτή την περίοδο το αστικό πολιτικό σύστημα και η Βουλή, με τη διάλυση και τις συγκολήσεις κοινοβουλευτικών ομάδων, τις μετακινήσεις από πομπές και μεταγραφές βουλευτών, τη διαμόρφωση νέων πλειοψηφιών με τις μεταγραφές και την υπουργοποίηση στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δοκιμασμένων στελεχών και σε κυβερνητικό επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αυτές οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, Δέδες, Νίκας και Τατούλης μοιάζουν σε όλα. Οι δικοί μας υποψήφοι, που σήμερα θα παρουσιάσουμε τους 11 στη Μεσσηνία, δεν είναι βιομηχανοί, δεν είναι εργολάβοι, δεν είναι λαμπερά και ηχηρά ονόματα. Είναι απλοί λαϊκοί αγωνιστές του λαού μας.